Μετά την προκαταβολή του Οκτώβρη, στο ίδιο δράμα θεατές κινδυνεύουν να γίνουν πολύ δικαιούχοι στην Κρήτη, καθώς και η δεύτερη δόση ισοδυναμεί με ψυχρολουσία. Από χθες το μεσημέρι, οπότε και ξεκίνησαν να πιστώνονται οι λογαριασμοί, ξεκίνησαν και οι διαμαρτυρίες. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ακόμη μια σαφή εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος. Το ότι υπάρχει πρόβλημα, κυρία Δουλγεράκη, που το επισημάνατε, υπάρχει. Το πρόβλημα δεν μπορούμε ακόμα να εστιάσουμε επακριβώς που βρίσκεται. Γιατί το σύστημα είναι κλειστό. Το σύστημα θα ανοίξει αύριο Παρασκευή, παραμονή Χριστουγέννου, 24 Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η εορταστική καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων φέτος δεν αποτελέσε ως ήθιστε μια είδηση χαράς για όλους. Από τη μια δικαιούχη που συνολικά πλέον δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ στην προκαταβολή και την αποπληρωμή. Και από την άλλη, εκείνοι που είδαν τα ποσά να μειώνονται δραματικά. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ για δικαιούχο που πέρυσι έλαβε συνολικά 10.000 ευρώ και φέτος 3.800. Είμαστε αποδέχτες παραγωγόπλου που δεν πληρώθηκαν καθόλου την προκαταβολή και δεν πληρώθηκαν και τώρα. Είμαστε αποδέκτες παραγωγών που έχουν χάσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν μετά τη δυναμική κινητοποίηση των αγροτών της Κρήτης στην Αθήνα φαίνεται πως ήταν χωρίς αντίκρισμα. Ωστόσο, ο έλεγχος που ξεκινά τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο. Την ίδια ώρα, πάντως, με αφορμή τις πιστώσεις των αγροτικών ενισχύσεων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπεραμύνθηκε εκ νέου της κυβερνητικής πολιτικής, επαναλαμβάνοντας με έμφαση πως στηρίζει τους πραγματικούς αγρότες και απαλήφει αδικίες. Εξορθολογίζουμε το σύστημα και απαλήφουμε τις αδικίες όπου υπάρχουν. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τους πραγματικούς παραγωγούς. Από την προκαταβολή ακόμη είχε διαφανεί ο κίνδυνος το 2021 να εξελιχθεί σε μία από τις χειρότερες χρονιές με φόντο τις επιδοτήσεις. Οι προσδοκίες για τη δεύτερη δόση φαίνεται πως διαψεύστηκαν, καθώς εν αναμονή του τελικού ελέγχου οι εκτιμήσεις δείχνουν πως χιλιάδες παραγωγοί μένουν εκτός πληρωμών.